προφήτες και ποιητές και τραγουδιστές. Αυτό ο Θεός τους βάζει μια και το κάνει. Δεν γίνεται από κανένα ξεκάρπο. Γιατί στάζω λέει, οι Απόστολοι ήταν αγράμματοι, αγράμματοι δεν ήταν. Μόνο ο Απόστολος Παύλος ήταν αγράμματος. Αλλά ο Χριστός πρώτα τον τύφλωσε και μετά έγινε Άγιος. Ενώ ο Πέτρος, αν και τον είχε τόσα χρόνια μέσα, όταν λαλήσει ο Πετεινός, ο Αλέκτορ που λέει στα θρησκευτικά, Αλέκτορ να πει Πετεινός, πρωτού λαλήσει ο Πετεινός, λέει τρεις φορές λέει τα Μαρνίδη, στον Αρνίδη. Άρα ο Απόστολος Παύλος τον περνάει, γιατί τον τύφλωσε πρώτα και μετά έγινε πίσω. Άρα ο Απόστολος Παύλος από που έχουμε τη γιορτή των Αποστόλων. Έλα εδώ! Πρώτα είναι ο Απόστολος Παύλος και μετά είναι ο Παύλος. Γιατί έρθει δεύτερο εσύ. Δεν... Αυτό που τον είπε ο Χριστός και μετά όταν σήκωσε εκεί και να διορθώσει τον Χριστό, τον είπε πίσω μου λέει έχω σε λέει Σατανά. Καταλαβαίνεις. Τον είπε για αυτή τη λέξη. Ξέρεις. Ένα λάθος λέει που θα πεις, ο Θεός σε διορθώνει. Πώς. Το Θωμά λέγε τώρα. Θωμά τι να σ' ακούσει. Όχι, αυτός έχει τραγούδι και Θωμά έχει τραγούδι. Και σε ήταν κάτω, σε έχει τέρμα. Θωμά είναι πολλά παμώματα. Εγώ αυτά, τα φτιάξα στα κασέτα του κάθε τραγούδι και είχα και άλλα χαρτιά. Τα πέταξα εκεί, άφησα μόνο αυτά να φαίνονται ότι υπάρχουν. Ποιος χαίρεται. Εχθές που με έκαναν εγχείρηση γιατί εκεί που μιλάει, δεν μπορεί να σε πω ένα τραγούδι. Πώς έκαναν εγχείρηση. Μόλις είπα τα ονόματα. Στο Λάρικα σε έκαναν εγχείρηση, πώς έκαναν εγχείρηση. Ποια εγχείρηση. Πού έκανε εγχείρηση. Κάπου έχω κάτι. Τι σημαίνει στο Λάρικα πρέπει να κάνω. Ρωτάω ρε παιδί μου, επειδή δεν σε έκαναν εγχείρηση, πώς δεν μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό. Θα πουλήσω. Πού πας εσύ εκεί. Δεν νομίζω να βάλεις κανένα ψωφίο.